κόρη γλυκιά των Αθηνών, σ' αφήνω και φεύγω, μα μη με ξεχνά. Σαν είσαι μοναχή να με συλλογάσαι. Τι κι αν πηγαίνω μακριά, κι αν φεύγω για την πόλη, μου έχει Αθήνα την καρδιά και την ψυχή σκλαβώσει. Αγάπη τέτοια σώνεται, ζωή μου σ' αγαπώ. Είμαι η Αγιά την Πενάρδου και μόλι ακούσατε τους τελευταίους στίχους του τελευταίου στίχου του ποίηματο του Λόρδου Βίρονα, κόρη των Αθηνών. Αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη. Σήμερα είναι μαζί μου ο κύριο Θοδωρή Κουτσογιάννη για να μιλήσουμε για την Αθήνα μέσα από τα μάτια των Φιλελίνων. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ο Θοδωρή Κουτσογιάννη σπούδασε σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο αρχαιολογία και ιστορία τη τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ασχολείται ερευνητικά με την νεότερη ευρωπαϊκή τέχνη από την Αναγέννηση έω τον Νεοκλασικισμό, καθώ και με Νεοελληνική, εστιάζοντα την εικονογραφία και την ερμηνεία τη στο ευρύτερο πλαίσιο τη Αναπαράσταση ω ιστορία όχι μόνο τη τέχνη, αλλά τη εικόνα συνολικά με όρου οπτικού πολιτισμού. Ερευνά οι δύο ζητήματα επίδραση και πρόσληψη τη αρχαιότητα στον νεότερο ευρωπαϊκό οπτικό πολιτισμό, το διαρκέ φαινόμενο του κλασικισμού, την ιστορία τη κλασική παράδοση, την περιηγητική εικονογραφία, την καλλιτεχνική και ευρύτερα πολιτισμική αλληλεπίδραση μεταξύ ελληνικού και ιταλικού χώρου, ελληνικέ πτυχέ τη δυτικοευρωπαϊκή τέχνη και αντιστρόφω την πρόσληψη και οικειοποίηση τη δυτικοευρωπαϊκή από την νεοελληνική. Από το 2009 εργάζεται ω έφορο τη Συλλογή Αρχοντέχνη τη Βουλή των Ελλήνων. Θοδωρή, καλώ ήρθε. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ στη Λάιφο και στην ιστορία μια πόλη. Καλώ σα βρήκα και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαστε σε αυτή την ιστορία αυτή τη συγκεκριμένη πόλη. Ακούγοντα προηγουμένω του στίχου του Λόρδου Βίρονα για την αγαπημένη του Αθήνα, γιατί όντω την αγαπούσε πάρα πολύ κατά δήλωσή του. Άλλωστε, δεν μπορεί κανεί παρά να συγκινηθεί και όλοι εμεί να αισθανόμαστε πόσο τυχεροί είμαστε που ζούμε σε αυτή την Αθήνα, που καμιά φορά μα πληγώνει, αλλά Πολλές φορές μας ομορφαίνει και αυτό κρατάμε περισσότερο. Και έχει σημασία να μας ε, την ε, δείξεις ε, και μέσα από τα μάτια ανθρώπων... που την είδανε πολύ διαφορετικά. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε, Θοδωρή, από την αρχή. Πώς συνδέεται ο φιλελληνισμός με την αρχαιολατρία? Θα μπορούσε να πει κανεί πως είναι εντελώς αλληλένδετες έννοιες και καταστάσεις... καθώς ο φιλελληνισμός είναι παράγωγο της αρχαιολατρίας. Μιλώντας για το φιλελληνισμό πρέπει να διακρίνουμε δύο ιστορικές φάσεις του. Μπορούμε να μιλήσουμε για φιλενισμό ήδη στην αρχαιότητα, στη ρωμαϊκή αρχαιότητα. Οι Ρωμαίοι είναι πρώτοι αυτοί που αισθάνονται φιλέλληνες. Αν μιλήσουμε πάλι για την Αθήνα, αισθάνονται φιλαθηναίοι. Έχουμε μια χωρία όχι μόνο λογίων, αλλά ακόμη και αυτοκρατόρων Ρωμαίων που είναι φιλαθηναίοι. Μέγα παράδειγμα, ο Ανδριανό που μα έχει χαρίσει τα μισά από τα σημερινά αρχαία μα πολύ έτσι γνωστά μνημεία του κλασικού κόσμου. Ήδη λοιπόν οι Ρωμαίοι είναι οι πρώτοι τα λέγαμε. Η βεβαίω νεότερη φάση του φιλελληνισμού έρχεται και συνδέεται με την ελληνική επανάσταση. Μιλώντα mm όμω -hmm. Μιλώντας όμως για την Ελληνική Επανάσταση θα πρέπει να δούμε το φαινόμενο ευρύτερα με αυτό που σωστά λέμε, γνωρίζουμε ως παλιγενεσία γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την απελευθέρωση του έθνους των Ελλήνων έχει να κάνει με την συνολική, ολιστική αναγέννηση της ιστορικής πορεία του ελληνισμού και αυτό βέβαια το φαινόμενο μας πάει ευρύτερα στο χρόνο αρκετά πριν τον 19ο αιώνα. Ήδη θα λέγαμε από τις αρχές της νεότερης ευρωπαϊκής εποχής. Τι συμβαίνει τότε? Η βάση του νεότερου ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι ακριβώς ο μέγας φάρος του κλασικού κόσμου της αρχαιότητας. Οι νεότεροι ευρωπαϊκοί χρόνοι ξεκινάνε ως γνωστόν με την αναγέννηση. Η αναγέννηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αναγέννηση της αρχαιότητας. Mm. Να, λοιπόν, πώς συνδεόμαστε. Η κλασική παράδοση, η αρχαιολατρία, η αγάπη για τον κλασικό πολιτισμό είναι εγγενής παράμετρος της νεότερης ευρωπαϊκής εποχής, του νεότερου ευρωπαϊκού πολιτισμού. Επομένως, θα έλεγε κανείς ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή την κατάσταση η Ελλάδα. Έλειψε, βέβαια, η Ελλάδα, καθώς για ιστορικούς γνωστούς λόγους, αποκόπηκε από το ευρωπαϊκό, από το διεθνέ, αν θέλετε, γίγνασθε με την κατάληψη εδώ του δικού μα χώρου, του λαδικού χώρου, από την οθωμανικη mm -hmm. Αυτοκρατορία. Ακριβώ όμω όταν επανήλθε η αρχαιολατρία στου πιο πρόσφατου χρόνου, κυρίω τον 18ο αιώνα και μετά, από τον διαφωτισμό και τον κλασικισμό και έπειτα. Η αρχαιολατρία λοιπόν έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο ώστε να επανανακαλυφθεί όπως λέμε η Ελλάδα και ο κλασικό πολιτισμό τη και αυτή η αρχαιολατρία συνέβαλε επομένω στο ρεύμα του φιλελληνισμού που εκφράστηκε ακριβώ την κατάλληλη, θα λέγαμε για μα, στιγμή μέσω του φιλελληνισμού στην ιστορική τη διάσταση με το 1821. Πότε εμφανίζονται αυτοί οι πρώιμοι, αν θέλει, εντό εκτό εισαγωγικών φιλε στην Ελλάδα και κυρίω στην Αθήνα, και τι είναι αυτό που του ελκύει στην προεπαναστατική Ελλάδα, οι συνθήκε ιστορικέ εποχή έχουν κάτι. Που τους φέρνει εδώ. Κατά κύριο λόγο, αυτό που προσελκύει το ρεύμα των περιηγητών, που περισσότεροι από αυτού είναι αρχαιολάτρε ή φιλέλε, είναι, είναι ακριβώ τα αρχαία μνημεία. είναι mm -hmm. αρχαιότητα. Η κλασική αρχαιότητα προσπαθούν να διαπιστώσουν η διώμαση. διαπιστωσουν η όμαση. γνωριζουν για την ελληνική αρχαιότητα από την κλασική παιδεία του, αλλά πέρα από τι φιλολογικέ σπουδέ του, θέλουν να τα δουν με τα δικά του τα μάτια στον ίδιο ελλαδικό χώρο. Αυτοί λοιπόν εξακολουθούν να κάνουν ταξίδια ξανά και ξανά όσο οι συνθήκες τους επιτρέπει. Τι θέλω να πω. Στα πρώτα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τα πράγματα είναι κάπως περίκλειστα. Δηλαδή δεν επιτρέπουν τόσο πολύ σε ξένους επισκέπτες να περιηγούνται στα δικά τους εδάφη. Αν μιλήσουμε για την Ελλάδα, αν μιλήσουμε ακόμη για την Αθήνα... Στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα και στον 16ο και στι αρχέ ακόμη του 17ου αιώνα, είναι σχεδόν απαγορευτικό να δει κανεί τι αρχαιότητε επάνω στην Ακρόπολη. Mm -hmm. Για παράδειγμα, έχουμε τη μαρτυρία ενό περιηγητή στα μέσα του 16ου αιώνα. Προσπάθησε να ανέβει στην Ακρόπολη, να δει από κοντά τον Παρθενώνα και τον συλλάβανε. Ε. Η Αυστραλιακή Αυτοκρατορία χαλαρώνει και επιτρέπει τι επισκέψει ξένων περιηγητών ουσιαστικά από τα τέλη του 17ου αιώνα και έπειτα. Είναι η περίοδο των διομολογήσεων, όπω λέμε, τη σύναψη εμπορικών συνθήκων, κυρίω με τη Γαλλία, αργότερα ακολουθούν και οι άλλε χώρε και επομένως στο πλαίσιο της παράδοσης του Grand Tour, όπως λέμε, της μεγάλης περιήγησης, δηλαδή των ταξιδιών των Ευρωπαίων ευγενών λογίων που πρέπει να δουν τους κλασικούς τόπους, επεκτείνουν αυτό το ταξίδι τους από την Ιταλία που ήταν πάντοτε τόπος αυτή της κλασική μεγάλη μεγάλης περιήγησης, επεκτείνουν λοιπόν τις διαδρομές τους και προς τις ελληνικές περιοχές. Αυτό το φαινόμενο θα ενταθεί προοδευτικά από τα τέλη του 17ου αιώνα και πλέον στα πρόθυρα της Επανάστασης, στις αρχές του 19ου αιώνα, μπορούμε να μιλάμε για μια πλημμυρίδα πραγματικά περιηγητών που αλώνουν με και χωρίς εισαγωγικά τον ελλαδικό χώρο και, την, και εδώ την Αθήνα. Το αλώνουν έχει να κάνει βεβαίως και με την αρχαιοθυρία, αρχαιοκαπηλεία, η αρχαιολατρία, πάντοτε έχει και αυτή την όψη, δυστυχώς. Θα ήθελα να σε ρωτήσω λίγο σχετικά με το προφίλ αυτών των ανθρώπων. Γενικά, μιλώντα, είναι ευκατάστατοι άνθρωποι, είναι κυρίω άνδρε, αν έχουμε εικόνα των ηλικιών του, από πού προέρχονται περισσότεροι, από ποιε χώρε. Είναι μορφωμένοι Ευρωπαίοι, κυρίω του Αγγλοσαξονικού χώρου. Η παράδοση του Grand Tour που προείπαμε ξεκινάει ακριβώ από τα μεγάλα πανεπιστήμια, από την Οξφόρδη, από το Κέμπριτζ. Αλλά σε αυτό βεβαίω συμμετέχουν και οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί λαοί, κυρίω από τη βόρεια πλευρά της Ευρώπης, Γερμανία αλλά και Γάλλοι. Όλοι αυτοί λοιπόν οι Ευρωπαίοι πρέπει να κατέβουν νότια, πρέπει να κατέβουν στα θέατρα με εισαγωγικά η λέξη όπου έχουν λάβει χώρα τα γνωστά ιστορικά επεισόδια που γνωρίζουν από την αρχαία γραμματεία, από την ιστορία, από τη λογοτεχνία. Άρα στην Ιταλία όπως είπαμε και στην Ελλάδα. Είναι κατά κύριο λόγο πλούσιοι, καθώς αυτοί κατά κύριο λόγο επίση μπορούσαν να σπουδάσουν σε εκείνες τις εποχές είναι σαφώς σε συντριπτική πλειοψηφία τους άνδρες. Κάποια στιγμή και κάποιες λίγες μεμονωμένες περιηγήτειες έχουμε και στην Ελλάδα. Είναι επομένω, θα λέγαμε μια συγκεκριμένη κάστα ανθρώπων που ακριβώς έχουν ενδιαφέρον μέσω της κλασική τους παιδείας να επισκεφθούν εδώ τα τοπία της Ελλάδας και να ζήσουν ή να αναβιώσουν αν θέλουμε όσα γνωρίζανε μέσα από τις γραπτές πηγές πάρα πολλοί δρόμοι των Αθηνών, παίρνουν τα το ονόματά του από αυτού του ανθρώπου. Θα σε ρωτήσω για έναν-δύο από αυτού, σε κάποιον θέλω να επιμείνουμε βεβαίω και λίγο περισσότερο. Να σε ρωτήσω για το Σατοβριάνδο για παράδειγμα. Είναι ένα γνωστό όνομα εδώ στην Αθήνα, αλλά δεν ξέρει πολλοί κόσμο ποιο ήταν αυτό ο άνθρωπο. Ποιο είναι λοιπόν, πότε έρχεται στην Ελλάδα και τι του προσελκύει την προσοχή. Ο Σατοβριάνδος, ο Κόμης, ή πιο σωστά υποκόμη ήταν, τον αναβιβάζουμε σε Κόμη, ο Κόμις λοιπόν Σαντοβριάδος είναι ένας από τους θεμελιωτές του γαλλικού ρομαντισμού στη λογοτεχνία. Είναι επίση πολιτικός, ενεργός. Ο Σαντοβριάδος είναι μέσα σε όλο αυτό το κλίμα και της αρχαιολατρίας και του ρομαντισμού όμως του 19ου αιώνα και έρχεται στην Ελλάδα στο μέσο μιας ευρύτερης περιήγηση του στην Ανατολική Μεσόγειο. Ξεκινάει στα 1806 από το Παρίσι και περιηγείται προς τους Αγίους Τόπους, κάνει δηλαδή το κλασικό προσκυνηματικό ταξίδι. Μία άλλη περίπτωση λοιπόν ταξιδιού, πέραν του αρχαιοδυθυκού ταξιδιού στην Ιταλία και στην Ελλάδα, είναι το προσκυνηματικό ταξίδι στους Αγίους Τόπους, στην Ιερουσαλήμ, στην Παλαιστίνη. Ο Σατοβριάνδος λοιπόν κάνει αυτό το διπορικό από το Παρίσι προς την Ιερουσαλήμ και αντίστροφα, στα 1806, το περιγράφει και κατόπιν το εκδίδει το 1811, στο πλαίσιο αυτή τη μεγάλη περιήγηση του στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν χάνει την ευκαιρία να επισκεφθεί την Πελοπόννησο, λίγε περιοχέ. Βγαίνει στην Μεθόνη και κάνει συγκεκριμένε διαδρομέ για να φτάσει μέχρι την Αθήνα. Και από εκεί, βέβαια, πλώ κατευθύνεται στον κύριο σκοπό του ταξιδιού του. Έστω όμω αυτό το μερικό αποσπασματικό πέρασμα από την Ελλάδα είναι ικανό ώστε να τον ενεργοποιήσει και κατόπιν, όταν πια θα ξεσπάσει η Ελληνική Επανάσταση, ο χρόνο τη ελληνική ανεξαρτησία, να πάρει σαφή θέση ω ενεργητικό πλέον mm. φιλέλληνα. Είναι λοιπόν αυτό το σχήμα που λέμε ότι υπάρχουν πρώιμοι φιλέλληνε, αυτοί οι αρχαιολάτρε προεπαναστατικά, που όταν πια παίρνουν τα όπλα οι Έλληνε να απελευθερωθούν, μετατρέπονται σε ενεργητικού φιλέλληνε και προσπαθούν είτε και με πρακτικό ακόμη τρόπο, συγκεντρώνοντα για παράδειγμα χρήματα, είτε προπαγανδίζοντας το δίκαιο αίτημα των Ελλήνων για ελευθερία να συμβάλλουν στην ελληνική υπόθεση. Ο Σατοβριάνδος λοιπόν γίνεται επικεφαλής του Γαλλικού Φιλελληνικού Κομιτάτου στο Παρίσι, κάνουν εράνους, πιέζουν την κυβέρνηση να πάρει σαφή θέση υπέρ μιας ελεύθερης Ελλάδας, κάτι που το κάνει ο ίδιος συγγράφοντας το περίφημο υπόμνημά του για την Ελλάδα, υπέρ της Ελλάδα, το κυκλοφορεί το 1825 σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες, εκδόθηκε και στα ελληνικά και εκεί βλέπουμε τον Σαντοβριάδο που είναι ένα χαρακτηριστικό τύπο φιλέλληνα, θα λέγαμε, καθώ παίρνει θέση ξεκάθαρα φιλελληνική και για ιστορικού, συναισθηματικού, αν θέλετε, λόγου, ακριβώ του αγνού φιλελληνισμού, η κλασική παιδεία, το ελληνικό έθνο που πρέπει να αποκατασταθεί στο ιστορικό προσκήνιο, αλλά και μέσα σε ένα πλαίσιο real politik τη mm -hmm. εποχή του. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα ελεύθερο ελληνικό κράτο ω ανάγχωμα, αν θέλουμε, και προ τον Οθωμανικό επεκτατισμό. Μπορεί κανεί να κάνει κάποιε δικρίσει ακόμα και με το σήμερα, θα λέγε κανεί, και με το τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή μα, δυστυχώ. Αλλά αυτή είναι μια τυχή του φιλενισμού που πρέπει να δούμε. Υπάρχει και το καθαρό, το πούρο πολιτικό κριτήριο, θα λέγε κανεί, υπάρχει και αυτή η ρομαντική διάθεση των φιλελίνων. Και αυτό βέβαια το συναντάμε όχι μόνο στο Βριάδο, αλλά και σε άλλου και μάλιστα επωνύμου φιλέλληνε Πραγματικά φιλέλε, οι οποίοι έπαιξαν επίση καθοριστικό ρόλο στην ελληνική υπόθεση. Αναφέρομαι Όπως... για παράδειγμα στον Τζορτ Κάνινγκ. Ναι, βέβαια, Κάνινγκ. Ακριβώ. Mm -hmm. Άλλο δρόμο και πλατεία σημαντικό. Έπαιξε κομβικό ρόλο ο ίδιο στη σύναψη του πρώτου πρωτοκόλλου του Λονδίνου του 1827, που έβαλε ακριβώ τα θεμέλια για την ευόδοση, την θετική έκβαση αιτήματο των Ελλήνων για απελευθέρωση. Ο Κάνινγκ είχε επίση αυτή την λογική και ρεαλιστική πολιτική, ήθελε ρινευμένη την Ανατολική Μεσόγειο ώστε να διεξάγεται απρόσκοπτα το εμπόριο ανάμεσα στην αυτοκρατορία τότε της Μεγάλης Βρετανίας και στις Ινδίες, κτίση τότε της Μεγάλης Βρετανίας. Ο ίδιος ο και είχε δετελέσει διοικητής των Ινδιών, οπότε γνώριζε καλά την κατάσταση, αλλά είχε σαφή φιλελληνικά κίνητρα, τον ίδιο σώζεται μάλιστα και ένα πολύ ατσίω, συγκινητικό φιλελληνικό ποίημα για την σκλαβωμένη Ελλάδα, για την υποδουλωμένη Ελλάδα της εποχής του. Και άλλα ονόματα βέβαια έτσι ο Λένορμαν, η ε, οδός Λένορμαν παίρνει το όνομά της από εκείνον Κοδρινκτόνος, ακόμα mm. και η οδός Λουίζης Ριανκούρ, εκεί mm -hmm. κοντά στην Πανόρμου, Φέβαια. είναι ονόματα φιλελλήνων και περιηγητών Φαυγέρου, Φαβιέρου και άλλα πολλά θέλω να πάμε σε ίσως τον πιο διάσημο, καθώς φέτος κλείνουν και τα 200 χρόνια από το θάνατό του, τις μέρες που γράφουμε αυτή, την, αυτή τη συζήτηση. Το Λόρδο Βίρονα βεβαίως. Λίγα λόγια για το ποιος είναι ο Λόρδος Βίρον, πότε βρίσκεται το Δωρή στην Αθήνα και είναι αλήθεια ότι όσο βρίσκεται εδώ στην Αθήνα ερωτεύεται. Ο Λόρδος Βίρον είναι χωρίς καμία αμφιβολία η πλέον εμβληματική φυσιογνωμία του φιλελληνισμού σε απόλυτη θεώρηση και δικαίως, θα λέγαμε. Ο Βίρον είναι ένα στάρ της εποχής του. Είναι ένας ε, με σημερινούς όρους influencer από κάθε άποψη, ένα pop idol, δεν ξέρω αν αυτή η όρη είναι κάπως ε, υβριστική σχεδόν, μιλώντας για τον Βίρονα και για τον φιλελληνισμό στον 19ο αιώνα. Αλλά καταλαβαίνουμε πως, τι εννοείς. Αλλά είναι το λεξιλόγιο της εποχής μας και πραγματικά μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό, θα πούμε δύο λόγια αργότερα. Είναι ο μεγάλο ποιητή και τότε βέβαια οι ποιητέ ήταν οι μεγάλοι stars στην δημόσια ζωή. Όχι άλλου τύπου influencers, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό το κομμάτι. Αυτό λοιπόν ο, η celebrity, πάλι θα μιλήσουμε με ξενικού όρου, αλλά μιλώντα για το βίντεο νομίζω δικαιολογείται. Έρχεται στην Ελλάδα, ερωτεύεται την Ελλάδα, επίση την Αθήνα. Ξέρουμε πολύ χαρακτηριστικά, έχει γράψει ότι προτιμάει την Αθήνα από κάθε άλλο τόπο και αυτό είναι πολύ συγκινητικό εδώ στην Αθήνα μένει ε, για μεγάλα διαστήματα ανάμεσα στα 1809 και 1811 ερωτεύεται βεβαίως εδώ την περίφημη κόρη των Αθηνών ακούσαμε στην αρχή το συγκινητικό απόσπασμα ερωτεύεται και άλλα άτομα στην Αθήνα όχι μόνο την ε, νεαρά Τερέζα, μακρύ και εμπνέεται και από την Ελλάδα και από την Αθήνα αρκετά ποίηματα. πέρα από την κόρη των Αθηνών την κατάρα της Αθηνάς ένα ζήτημα όμω ενδιαφέρει στο πλαίσιο της πολιτισμικής μας παράδοσης. Είναι ένα ποιητικό κατηγορό του εναντίον του Έλγιν και της διαρπαγής των Παρθενώνιων, όχι Ελγίνιων παρακαλώ, mm. ε, γλυπτών, Θέμα που σαφώς μα απασχολεί ακόμη σήμερα και φαίνεται ότι πάει καλά ή τουλάχιστον καλύτερα. Εμπνέται και άλλα ποίηματα. Ανάμεσα σε αυτά έχει να κάνει η εμπνευσή του για την Ελλάδα και στους στίχους που βγάζει για το προσκύνημα του Child Harold. Αυτό το ποιητικό του έργο είναι το πρώτο που τον έκανε πραγματικά γνωστό στα 1812. Ο ίδιος μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι έγινε διάσημος μέσα σε μια νύχτα, την ημέρα που κυκλοφόρησε ε, το προσκύνημα του Τσάιλτ mm. Harald. Ουσιαστικά ο Τσάιλτ Χάρλουτ είναι ο ίδιος ο ποιητής, το alter ego του ίδιου του Βίρονα και εκεί πέρα μας δίνει το κλίμα, αν θέλετε, και το αίσθημα από τις περιπέτειές του στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ελλάδα βεβαίω. Αυτός λοιπόν ο μέγας ποιητή του ρομαντισμού του 19ου αιώνα, που γίνεται διάσημος, που παντού στο όνομα του σπέβδουν να τον δουν, να τον χαιρετήσουν ή ακόμη και να τον ερωτευθούν αντίστροφα, αυτό συνδέει τη μοίρα του με την Ελλάδα. Από μόνο το αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ ε, σημαντικό. Δεν έγινε εντελώς τυχαία. Υπάρχουν κάποιες απόψεις διατυπωμένες ότι ο Βύρον έψαχνε κάπου να συνδεθεί κάπου, αν θέλετε, ακόμη-ακόμη να θυσιαστεί. Mm -hmm. Κάπου να επαναστατήσει απέναντι στο κλίμα της εποχής του και έτσι συνδέθηκε κάπως με την Ελλάδα. Σίγουρα όμως την Ελλάδα την είχε αγαπήσει και συνειδητά έρχεται τελικά το 1823 στον ελλαδικό χώρο, πηγαίνει στο Μεσολόγγι και εκεί βέβαια πεθαίνει στις 19 Απριλίου αυτές τις μέρες, συμπληρώνονται ακριβώς 200 χρόνια από τον θάνατό του. Το ότι πέθανε στο Μεσολόγγι ρίχνει ακόμη περισσότερο τα φώτα της ιστορίας πάνω σε αυτή την κομβική σημασία πόλη και βέβαια μετά με την τελευταία πολιορκία και την έξοδο του Μεσολογγίου, τον Απρίλιο, ξανά Απρίλιο έτσι, mm. του 1826, θα έρθει το απόγειο του φιλελληνισμού. Και ακριβώς ο φιλελληνισμός είναι κομβική παράμετρος για την τελική θετική έκβαση του αγώνα μας για ελευθερία. Εννοείται ότι η απελευθέρωση της Ελλάδας έχει βαφτεί με το αίμα των Ελλήνων αλλά και των φιλελλήνων αγωνιστών. Χωρίς όμως τη διεθνοποίηση του αγώνα δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να υποθέσουμε φοβόμαστε ότι δεν θα είχε τέλος πάντων αυτή την θετική έκβαση που είχε. Επομένως ο Βίρον είναι μια κομβική προσωπικότητα σε αυτή την κατάσταση, το ρεύμα του φιλελληνισμού, το οποίο βέβαια απογείωσε έτσι κι αλλιώ. Και βοήθησε βέβαια την υπόθεση του ελληνικού αγώνα και με πολλού άλλου τρόπου. Και με χρήματα και με ομόλογα που υπέγραψε μάλιστα ω εγγυητή. Και όταν πια απεβίωσε, υπήρχε η αγωνία τι γίνεται με το δάνειο mm. του αγώνα. Είναι λοιπόν πάρα πολλέ πτυχέ που συνδέουν τον Βίρονα με την ελληνική πραγματικότητα και δικαίω όλο αυτό το ενδιαφέρον μα και η τιμή μα και η θύμησή μας για τον μέγα αυτό άνθρωπο, θα έλεγα, πέρα και από ποιητή. Εδώ στην Αθήνα έχουμε εικόνα σε ποιες περιοχές έζησε, κινήθηκε, κάποιους ανθρώπους με τους οποίους σχετίστηκε, εκτός από την Περέζα. Γνωρίζουμε ότι έχει φιλοξενηθεί στο κημητήριο των Καπουτσίνων Μοναχών, το οποίο ήταν ένα οίκημα ακριβώς κολλητά, μισοτυχία θα λέγαμε σήμερα, με το μνημείο του Λυσικράτους, στην οδό Τρυπόδων, έκανε βόλτες εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Γνωρίζουμε και μερικά ονόματα ανθρώπων με τους οποίους συνδέθηκε. Είναι και αυτός ένας λάτρης της αρχαιότητας, έχει κλασική παιδεία. Το ενδιαφέρον όμως με το Βίρον είναι ακριβώς ότι κοιτάζει τους συγκερινούς του, Έλληνες τους σύγχρονούς του mm -hmm. Αθηναίους και λέει ουσιαστικά ότι ας αφήσουμε το τι ήταν οι Έλληνες στην αρχαιότητα ή τι θα έπρεπε να ήτανε μέσα σε αυτό το σχήμα των πολλών περιγητών και φιλελίνων που περίμεναν εδώ να βρουν σύγχρονου απογόνους του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και ας κοιτάξουμε τους σημερινούς Έλληνες με τις αρετές και με, τις, με τα όποια ελαττώματά τους σε πάση περιπτώσει. Δεν είχε πάτες, ότι όλα ήταν τέλεια βεβαίως στην Ελλάδα και στην Αθήνα δεν υπέστη την απογοήτευση που ένιωσαν κάμποση αρκετοί από τους φιλέλληνες όταν βρέθηκαν στην ελληνική πραγματικότητα αλλά του άρεσε πραγματικά να είναι σε άμεση διάδραση με τον ελληνικό κόσμο και σαφώς με το ύφος και το ήθος των συγκερινών του Ελλήνων και Αθηναίων. Γράφει ποίηματα, Άλλοι περιηγητέ ε, γράφουν ημερολόγια, κρατούν ημερολόγια. Άλλοι ζωγραφίζουν. Οι τυπώσει του καθενό καταγράφονται με διαφορετικό τρόπο. Θέλω να, να μείνουμε λίγο στην Αθήνα. Ποια είναι η εικόνα τη στου περιηγητέ εκείνη την περίοδο, πώ αποτυπώνεται. Η Αθήνα ευτυχώ είναι η κορονίδα του περιηγητισμού και αυτό βεβαίω επειδή και στην αρχαιότητα σαφέστατα κατήχε πρότυπη θέση, αλλά και γιατί είχαν διατηρηθεί αρκετά, όχι όλα βεβαίω, αλλά αρκετά από τα πολλά γνωστά μνημεία με βάση και τις αρχαίες πηγές με τον Παυσανία, για παράδειγμα, που mm -hmm. ήταν το κύριο ανάγνωσμα για τους νεότερους περιηγητές. Σώζει την Ακρόπολη, σώζει και ακόμη και μια σειρά από ρωμαϊκά μνημεία στην, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας ή στη ρωμαϊκή επεκτασή τη, αν θέλετε. Επομένως, η Αθήνα ήταν, ε, ε, γι' αυτό το λόγο, στο επίκεντρο της αρχαιοδηφικής κίνησης Ιδίω από τον κλασικισμό και έπειτα. Ήδη από τι απαρχέ αυτού του φαινομένου, όπω είπαμε, από την αναγέννηση τη αρχαιότητα από τον 15ο αιώνα, η Αθήνα βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντο των αρχαιοδυφών. Αυτή η χωρία περιηγητών αρχαιολατρών ξεκινά στι αρχέ του 15ου αιώνα με έναν πολύ παράξενο ταξιδιώτη, το τον Κυριακό τη Αγκώνα, έναν mm -hmm. έμπορο που γίνεται. Ο πατέρας, λέμε σήμερα, της αρχαιολογίας, της αρχαιοδηφίας, αν θέλετε περισσότερο, είναι ο πρώτος που αποτυπώνει τα μνημεία εδώ της Αθήνας, την επισκέπτεται ξανά και ξανά, τουλάχιστον στα 1436 και 1444, πριν ακόμη δηλαδή την Οθωμανική κατάκτηση. Μας δίνει και σκίτς από όλα τα σημαντικά μνημεία της, περιγράφει αυτά τα μνημεία καταγράφει και τις επιγραφές, είναι λοιπόν ο πρώτο συστηματικός αρχαιοδύφης. Μετά όμως έχουμε αυτό το κενό, όπως είπαμε, mm -hmm. στους πρώτους αιώνες της Οθωμανικής ε, κατοχής της, της πόλης, της Αθήνας και πρέπει να φτάσουμε από τα τέλη του 17ου αιώνα και μετά για να ξαναπιάσουμε το νήμα αρχαιοδηφών που συστηματικά καταγράφουν και τις εντυπώσεις τους με περιγραφές αλλά και μας δίνουν και εικόνα της Αθήνας. Στο ενδιάμεσο υπάρχει φανταστική ανάπλαση της Αθήνας και μάλιστα όπως την φαντασιωνόταν η αρχαιολατρία της αναγέννησης και αργότερα του Μπαρόκ με βάση ό,τι γνώριζαν πάλι από τις γραπτές πηγές. Αλλά σίγουρα πάλι από τα μέσα του 18ου αιώνα και έπειτα, από τότε που ξεκινά με νέα ορμή το νέο κύμα αρχαιολατρίας, αυτό που αποκαλούμε νέο κλασικισμό mm -hmm. η Αθήνα βρίσκεται πρωταγωνίστρια, τουλάχιστον όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο. Τα μνημεία τη Αθήνα καταγράφονται από δύο σημαντικότατου αρχαιοδίφε εκείνη τη εποχή, τον Τζέιμ Στιούαρτ και τον Νίκολα Ρέβετ. Μα δίνουν τέσσερι τόμους με επακριβέστατε απεικονίσει και αποκαταστάσει όλων των κύριων Αθηναϊκών μνημείων, και αυτέ ακριβώ οι εκδόσει, και μετά από αυτέ και μια σειρά από άλλου αντίστοιχου περιηγητέ και αρχαιολάτρε, γίνονται τα Ευαγγέλια, θα λέγαμε. Για την τέχνη και ιδίω για την αρχιτεκτονική του Νοκλασικισμού από τον 18ο αιώνα και έπειτα. Και επομένω και με αυτόν τον τρόπο η Αθήνα αποκτά νέα εικόνα. Όταν πλησιάζουμε προ το 1821, προ το ξέσπασμα τη Ελληνική Επανάσταση, η εικόνα τη Αθήνα και των αρχαιοτήτων τη, γιατί αυτά τα δύο πράγματα είναι ταυτισμένα, δεν ξεχωρίζουν, είναι πάρα πολύ γνωστή πλέον. Το ευρωπαϊκό και το διεθνέ κοινό έχει μια καλή και άποψη πέρα από ε, κειμενική περιγραφή της πόλης της Αθήνας και των ε, σπουδαίων αρχαίων νημείων της. Πριν κλείσουμε θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πώ ε, πώς λειτουργεί ως πρότυπο η κλασική Αθήνα, ιδεολογικά και καλλιτεχνικά και πώς αναπαράγεται αυτό στην Ευρώπη και στην Αμερική. Προετοιμάζοντας τη συζήτησή μας μου μιλούσες για τις Αθήνες εκτός Αθήνας. Τι εννοούσε με αυτό. Η πρότυπη πολιτισμική θέση της Αθήνας είναι διαχρονική από την ρωμαϊκή αρχαιότητα, όπως είπαμε, από τον Κικέρονα και έπειτα, μέχρι και σήμερα θα λέγαμε. Μπορεί η τη Αθήνας να χάνεται ε, στους μέσους χρόνους, για παράδειγμα, στους μεσαιωνικούς χρόνους, ε, να μην έχει την ίδια σημασία, βέβαια, όπως είχε για την κλασική αρχαιότητα. Η φήμη, όμως, της Αθήνας ως πρωτεύουσας των τεχνών και της φιλοσοφίας διαπερνά τους αιώνες βρίσκουμε αυτή την εικόνα που δημιουργείται για την Αθήνα ακόμη και σε πολιτισμούς που δεν την πλησιάζουν κατά αυτοψία. Θέλω να πω ότι στους Άραβες, για παράδειγμα, Λογίους, βρίσκουμε ακριβώς να περιγράφουν την Αθήνα ως την πόλη των φιλοσόφων, mm -hmm. χωρίς οι ίδιοι αυτοί να έχουν ταξιδέψει ποτέ ε, εδώ. Το ίδιο και σε μια σειρά από μεσαιωνικούς συγγραφείς. Αυτή λοιπόν η φήμη της Αθήνας την ακολουθεί διαχρονικά και βέβαια αρχίζει και θα λέγαμε αποκτά και πραγματική εικόνα όταν ακριβώς αυτοί οι αρχαιολάτρες για τους οποίους μιλήσαμε πιο πριν, αυτοί οι φιλέλληνες προοδευτικά μας προσφέρουν και εικόνα των αρχαίων μνημείων. Λειτουργεί όμω ακόμη περισσότερο πέρα και από τι αρχαιότητε σε ένα επίπεδο ιδεολογικό, πολιτισμικό, ω πρότυπη θέση μια σειρά αξιών που έχουν να κάνουν ακριβώ με τον ανθρωποκεντρικό πολιτισμό τη ελληνική αρχαιότητα, του κλασικού κόσμου εν γέννη. Και ακόμη περισσότερο συνδέεται πάντοτε η Αθήνα με την πρότυπη δημοκρατία τη περίκλεια εποχή, τη εποχή ναι, του περικλή του 5ου π.Χ. Αυτή λοιπόν την Αθήνα ξαναπροβάλλουν μια σειρά από άλλου λαού και πολιτισμού και θέλουν να την μιμηθούν. Όταν ε, γίνονται γνωστά σε λεπτομέρεια τα αθηναϊκά μνημεία, οι αθηναϊκέ αρχαιότητε, όπω είπαμε πριν από τον εκλασικισμό του 18ου αιώνα και μετά, αρχίζει ένα ιδιαίτερο νεοκλασικό στυλ εντό του ευρύτερου νεοκλασικισμού, το στυλ τη ελληνική αναβίωση, το στυλ τη Greek Revival αρχιτεκτονική. Προσπαθούν δηλαδή στο εξωτερικό να απομιμηθούν τα ελληνικά μνημεία και ιδίω αυτά τη περίκλεια εποχή τη Αθηναϊκή Ακρόπολη. Το θέμα δεν είναι μόνο αισθητικό ως πρότυπα καλλιτεχνικά μνημεία, που και αυτό βεβαίως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αλλά έχει και ένα ιδεολογικό συμφραζόμενο. Χτίζουν νέους παρθενώνες, mm -hmm. κυριολεκτικά θα λέγε κανείς, ή τουλάχιστον προσπαθούν στη Μεγάλη Βρετανία, στις γερμανικές περιοχές και ιδίως στη Βαβαρία του Λουδοβίκου, στο Μόναχο, του πατέρα του Όθωνα, του δικού μας Όθωνα και στις ε, παλαιές, στις πρώτες ε, πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής ακριβώς για να συνδεθούν ιδεολογικά με την πρότυπη αθηναϊκή δημοκρατία και ευρύτερα με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Προσπαθούν λοιπόν να μιμηθούν τον Παρθενώνα στη Σκοτία, στη Βαβαρία, στον νεοκλασικό μόναχο ή αλλιώς Αθήνα επί του ποταμού Ίζαρ mm. και σε μια σειρά πολιτείες των ανατολικών ακτών της Αμερικής. Και αποκαλούνται πολλές πόλεις ακόμη και νέες Αθήνες. Το Ινδιβούργο του Γεωργίου στι αρχέ του 19ου αιώνα είναι η Αθήνα του Βορρά. Ομοίω η Αθήνα του, του Πουδαμού Ιζαρ, όπω είπαμε, το μόναχο του Λουδοβίκου. Το ίδιο και η Βοστόνη στην Αμερική και μια σειρά από άλλε πολιτισμοί. Μην ξεχνάμε μάλιστα ότι στην Αμερική πάμπολε πόλει, αρκετέ δεκάδε πόλεων, ονοματίζονται, λαμβάνουν το όνομα ε, Αθήνα. Και βέβαια έχουμε και μια σειρά από εκπαιδευτικά ε, πολιτιστικά ιδρύματα που αποκαλούνται Αθηναίων. Αθήνεων. Άρα θέλουν να μιμηθούν ακριβώ τον πολιτισμό τη πρότυπη Αθήνα. Στι περιοχέ και στου λαού, ιδίω που αναφερθήκαμε πριν, η Μεγάλη Βρετανία, η Βαυαρία και οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική, είναι αυτοί που πρεσβεύουν τα δημοκρατικά ιδεώδη. Μην ξεχνάμε ότι η Μεγάλη Βρετανία και η Βαυαρία είχαν σταματήσει την ε, υπεριαλιστική, ε, θα λέγαμε, επέκταση τη Ναπολεόντια Γαλλία. Εδώ είναι λίγο ένα παράδοξο. Η Γαλλία που είχε ζήσει, είχε βιώσει καλλιτεχνικά και πολιτισμικά και αισθητικά κύματα ελληνολατρία. Δυστυχώ, θα λέγαμε, mm. δεν συμμετέχει σε αυτό το κύμα τη ελληνική αναβίωση, ακριβώ γιατί ιδεολογικά είχε, είχε ενταχθεί στου συμπεριαλιστέ με τον uh, Ναπολέοντα και το όλη την ιστορία των Ναπολέοντιων πολέμων. Βεβαίω, ούτε οι Ιταλοί ακολούθησαν κάτι τέτοιο, είχαν τα δικά του πρότυπα να αναφερθούν. Αλλά οι λαοί, ή αν θέλετε να το πούμε με άλλα λόγια, οι εθνικισμοί του 19ου αιώνα που θέλουν να αναδειχθούν, ακριβώ προβάλλουν το πρότυπο τη Αθήνα, άρα ευρύτερα και τη Ελλάδα του αρχαίου κλασικού κόσμου. Να λοιπόν πως η Αθήνα ήταν πάντοτε το πρότυπο καλλιτεχνικά, ιδεολογικά, πολιτισμικά ευρύτερα και κυρίως νομίζω ε, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε και αυτό που έχει αξία και, που έχει αξία και στη σημερινή μας εποχή και δυστυχώ με όλα αυτά που βιώνουμε με τους πολέμους δίπλα μας, όχι μακριά μας η Αθήνα είναι αυτή που κρατάει διαχρονικά, συμβολικά, πολιτισμικά τις ανθρωπιστικές αξίες. Δωρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα που δεν εξαντλείται σε μια τόσο σύντομη συζήτηση, αλλά και πάλι πολλά ευχαριστώ για αυτή τη συμπίκνωση και την τόσο λεπτομερή επεξήγηση, μάλλον λίγο δύσκολο να από μια, από μια άποψη, αλλά και μια μακρά ιστορική περίοδου σαν αυτή που μας περιέγραψε. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και είμαι σίγουρο ότι η ιστορία μιας πόλης θα έχει πάρα πολλά podcast να μας δώσει, τα παρακολουθούμε φανατικά και είμαστε εδώ και να τα ε, α, ακούμε αλλά και να τα βιώνουμε μετά στους δρόμους αυτής της υπέροχης πόλης που έχουμε την τύχη να ζούμε. Ισχύει. Ευχαριστώ και πάλι πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης» με τον κύριο Θοδωρή Κουτσογιάννη, ο οποίος μας μίλησε για τον Λόρδο Βίρονα, τους Φιλέλληνες και την Αθήνα μέσα από τη ματιά τους. Αν σας αρέσει ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο.